άνοιξε τις πύλες του το 70ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Η οικοδέσποινα της τελετής έναρξης Μόνικα Μπελούτσι σύστησε στο κοινό την λαμπερή κριτική επιτροπή με τον πρόεδρό της Πέδρο Αλμαδόβαρ να κηρύσει την επίσημη έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Στην επιτροπή πέρα από τον Ισπανό σκηνοθέτη συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως η Τζέσικα Τσαστέιν, Will Smith και Πάολο Σορεντίνο. Συνολικά 19 ταινίες διεκδικούν τον Χρυσό Φοίνικα, ανάμεσά τους και ο φόνος ενός ιερού ελαφιού του Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φάρελ και Νικόλ Κίντμαν. Η αυλαία του φεστιβάλ άνοιξε με την εκτός συναγωνισμού γαλλική ταινία «Τα φαντάσματα του Ισμαήλ» του Αρνό Ντε Πλεσέν, η οποία έλαβε ανάμεικτες κριτικές. Η υπόθεση της ταινίας αναφέρεται σε έναν σκηνοθέτη που βρίσκεται μέσω μιας παραγωγής, αλλά αναστατώνεται η ζωή του όταν ευνηδιαστικά εμφανίζεται και πάλι σε αυτήν η πρώην σύζυγός του, που όλοι νόμιζαν πως είναι νεκρή. Ο απεσταλμένος του Euronews της Κάνες, Φρεντερίκ Πονσάρ, μεταδίδει. Το 70ο Φεστιβάλ Κανών ξεκίνησε με μια ευαίσθητη και συγκινητική ταινία για την αγάπη, η οποία φωτίζεται από την παρουσία δύο ηθοποιών παγκόσμιας κλάσης, την Σαρλότ Γκένσμπουρ και την Μαριόν Κοτιγιάρ. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει 12 ημέρες, ταινίες από όλες τις υπήρους θα προβληθούν στην μεγάλη οθόνη και τα μεγαλύτερα αστέρια του σινεμά θα περπατήσουν επάνω στο κόκκινο χαλί. Au Festival de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.